Στο λιμάνι της ΚΟΕ λιμενίστηκε σήμερα Τετάρτη και σύμφωνα με το πρόγραμμα της κουραζιέρας του το Celestial Crystal, μεταφέροντας 730 περίπου επιβάτες, όπως μας ενημέρωσε ο ναυτικός πράκτορας κ. Τζαμάλης, ο οποίος επίσης μας διευκρίνησε σε σχέση με τις αλλαγές στα δρομολόγια των μεγάλων κουραζιεροπλοίων ότι δεν πρόκειται να αλλάξει σε σχέση με τα όσα συμβαίνουν στην Τουρκία, καθώς όπως τον ενημέρωσε η ίδια η εταιρεία, δεν θα παρακάμψει τα λιμάνια της Τουρκίας στο πρόγραμμά της, παρά μόνο σε ό,τι αφορά το σημερινό δρομολόγιο, το οποίο δεν ενλιμενίστηκε στον ΣΕΣΜΕ όπως είχε προγραμματιστεί, αλλά παρέλαβε τους επιβάτες του και από Τουρκία από την Σάμο λόγω της αναστάτωσης που υπάρχει στη γείτονα χώρα. Κατά τα άλλα, η ημερήσια κρουαζιέρα από και προς την Τουρκία τις τελευταίες ημέρες δέχθηκε και νέο πλήγμα, καθώς υπήρξε ταξιδιωτική οδηγία για την διακοπή των ημερήσιων εκδρομών προς την Αλακερνασό, ενώ οι αφήξεις στην Τουρκία, όπως είναι ελάχιστες για την τουριστική κίνηση που υπάρχει στην περιοχή σε σχέση με τους Τούρκους ειδικά, είναι μηδενική λόγω των συνθήκων και των απαγορεύσεων που επικρατούν στην Τουρκία. Κυρτρινόπουλε, φτάνουμε σίως την τέταρτη μέρα, αν κάνω λάθος, που υπήρξε το παρχικόπημα στην Τουρκία και η διακίνηση των επιβατών, τουριστών, αλλά και Τούρκων επισκεπτών έχει αλλάξει. Πείτε μας, ποια είναι η συνθήκη που επικρατεί τώρα, αν έχει μειωθεί καταρχήν και ποιες είναι οι διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν κάποιοι για να μπορούν να έρθουν για διακοπές στην ΚΟΕ. Η κίνηση των ξένων που ερχόντουσαν από απέναντι θεωρώ ότι είναι η ίδια. Ήταν μειωμένη έτσι και αλλιώς φέτος, οπότε δεν έχουν κόσμο. Ναι, δεν έχουν κόσμο. Των Τούρκων συμβαίνει το εξής. Τα πράσινα διαβατήρια που είναι οι ανώτεροι δημόσιοι υπάλληλοι απαγορεύεται να βγουν από τη χώρα. Όσοι υπήρχαν στα νησιά έχουν φύγει επειγόντως πίσω. Τα κόκκινα διαβατήρια, τα κανονικά δηλαδή, πρέπει κάποιος πηγαίνοντας στο λιμάνι να δώσει τα στοιχεία του, να πάνε τα στοιχεία στην Άγκυρα, σε μια ειδική υπηρεσία, να ελεγχθεί και μετά να τον αφήσουν να βγει από τη χώρα. Αυτό σημαίνει ότι παραπάνω από τους μισούς κάθε μέρα δεν βγαίνουν από τη χώρα. Έχει συγκεκριμένο περιστατικό δηλαδή που πήγαν να ταξιδέψουν και δεν εγκρίθηκαν η άδειά τους για να έρθουν εδώ. Δευτέρα πρωί από τα 150 Τούρκους που ήταν να φύγουν έφυγαν οι 70. Οι υπόλοιποι 80 ή δεν εγκρίθηκε ή δεν πρόλαβαν, γιατί αυτή είναι μια χρονόβορα διαδικασία, δεν γίνεται αμέσως. Οπότε η γραμμή τουλάχιστον έχει καταστεί ασύμφορη για το ταξίδι, για την εκδρομή, για την ημερήσια. Προβληματική. Ήταν από την αρχή της σεζόν προβληματική. Τώρα καταλαβαίνετε τι έχει γίνει. Εννοείται με τον έλεγχο της Σέγγεν. Ωστόσο, εμείς στέλνουμε κόσμο εκεί. Οι τουρίστες δηλαδή επιλέγουν να πάνε στην Τουρκία με αυτή τη συνθήκη. Λίγοι, πολύ λίγοι. Κάποια γραφεία ακόμα δεν έχουν άρει την απαγόρευση των εκδρομών προς την Τουρκία. Είχαν δώσει η ταξιδιωτική οδηγία, έτσι. Υπήρχε εντολή στα γραφεία εδώ από τους tour operator, κάποιους tour operator, να σταματήσουν τις εκδρομές προς Τουρκία. Κάποιοι το έχουν άρει, κάποιοι συνεχίζουν, αλλά πολύ 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 μικρά τα νούμερα, πάρα πολύ μικρά. Ο κόσμος φοβάται να πάει. Προβλέπετε να υπάρξει κάποια βελτίωση της κατάστασης? Τι σας λένε οι επισκέπτες που έρχονται? Θεωρούμε ότι μόλις περάσουν μερικές μέρες και ξεχαστούν λίγο αυτά τα γεγονότα, να ηρεμήσει η κατάσταση, να ξεχαστούν, να πάνε και αυτοί και να επιστρέψουν πίσω, να πούν στους υπόλοιπους στα ξενοδοχεία ότι είναι όλα μια χαρά. Θεωρούμε ότι σε 1-2 εβδομάδες θα επανέλθει στο φυσιολογικό. Σε ό,τι αφορά όμως τον τουρισμό από την Τουρκία, με τους Τούρκους δηλαδή, αυτό από ό,τι φαίνεται δυσκολεύει και πάει. Τεράστιο πλήγμα. Πολύ πολύ μεγάλο πλήγμα και δεν νομίζουμε ότι αυτό θα έρθει σε επόμενες εβδομάδες. Θεωρούμε ότι αυτή η απαγόρευση θα κρατήσει για αρκετό καιρό, που σημαίνει ότι τη σεζόν τη χάσαμε. Πλησιάζει ο Αύγουστος. Οπότε να δούμε για του χρόνου πια τι θα γίνει. Υπήρχε ένα δημοσίευμα ότι ανακαλούν οι κρουαζιέρες, οι μεγάλες, τον ελιμενισμό σε τουρκικά παράλια και επιλέγουν ελληνικά νησιά. Εσείς ασχολείστε και με την κρουαζιέρα, αν έχετε τέτοιου είδους πληροφορίες? Από ό,τι ακούμε, τα κότερα ναι, υπάρχει μια τέτοια τάση.
Στην κρουαζιέρα εμείς ακόμα δεν έχουμε κάτι τέτοιο. Βέβαια τα δικά μου κρουαζιερόπλια είναι από Σεπτέμβριο-Οκτώβριο τα μεγάλα ξανά. Θεωρώ όμως ότι ναι, φυσικά και θα γίνει κάτι τέτοιο, εννοείται. Είπατε προηγουμένως για τα κότερα, για τις θαλαμίγους. Αυτές εξακολουθούν να έρχονται, να ελιμενίζονται στα νησιά μας προκειμένου να αποφύγουν την ένταση που υπάρχει στην Τουρκία. Και έρχονται όχι μόνο για να αποφύγουν την όποια ένταση φοβούνται, αλλά κυρίως γιατί θέλουν να χρησιμοποιήσουν τα αεροδρόμια. Τα αεροδρόμια στην Τουρκία αυτή τη στιγμή δεν είναι ασφαλή. Οπότε αυτοί που χρησιμοποιούν τα κότερα έρχονται μέσα από τα αεροδρόμια για να πάρουν τα κότερα ή να φύγουν. Οπότε χρησιμοποιούν τα δικά μας αεροδρόμια, όποια και αν είναι αυτά. Έχουν τις θαλαμιγούς εδώ δηλαδή, αποβιβάζουν και ταξιδεύουν. Ακριβώς. Από τα δικά μας αεροδρόμια. Ακριβώς. Έτσι.